Το κύμα των ανατιμήσεων φέρνει αύξηση φωτιά και στο ψωμί. Οι ερωτοποιοί δηλώνουν αδυναμία να απορροφήσουν τις αυξήσεις στο ρεύμα που ήδη εφαρμόζονται αλλά και στα σιτηρά που μέσα σε ένα χρόνο έχουν πάρει αύξηση πάνω από 100% και ετοιμάζονται να ματικυλήσουν το κόστος στην τιμή του ψωμιού. Όπως όλα δείχνουν, η φρατζόλα το ψωμί από τα 70 λεπτά θα ανέβει στα 90 και του μισού κιλού θα φτάσει στο 1 ευρώ. Τέτοια σφορτρότητα αυξήσεων δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Επέρυσι το σιτάρι επολύτως 24 λεπτά το κιλό και φέτος διαπραγματεύεται στα 53. Κάνω σύγκριση ποιο έχει πιο καλές τιμές για να πάω για να ψωνίσω. Και βλέπω πως έχει και διαφορά σε πολλά είδη έχουν τιμές ανεβασμένες. Από 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, πρόκειται να εφαρμοστούν νέες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Στο γάλα 3%, στα καθαριστικά σπιτιού από 3,5 έως 8, στα ζυμαρικά οι αυξήσεις θα φτάσουν ακόμα και το 33%, καλλιντικά και ευαφές μαλλιών θα πάρουν αύξηση 9%, ενώ προϊόντα προσωπικής περιποίησης θα αυξηθούν από 3,5 έως 5,7%. Αυτή τη στιγμή η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσμα καρτέλ. Δεν είναι αποτέλεσμα σφροκέρδειας, είναι αποτέλεσμα αυξήσεως των πρώτων υλών. Δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να παρακολουθεί την έκρηξη της ακρίβειας από το πάρτι το καρτέλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα έντονα φαινόμενα σφροκέρδειας και ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά. Να προστατέψουν λίγο τους καταναλωτές από αυτές τις αυξήσεις τις μεγάλες. Μεγάλες αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά καταγράφηκαν φέτος το καλοκαίρι λόγω καύσωνα που κατέστρεψε μέρος της παραγωγής και της αυξημένης ζήτησης λόγω τουρισμού. Αυτή την εποχή οι ντομάτες πωλούνται 50% πάνω από ό,τι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κολοκύθια και οι πιπεριές 20%, τα ροδάκινα 35% και τα σταφύλια 20%. Νέες αυξήσεις αναμένονται από Οκτώβριο λόγω αύξησης σε καύσιμα και ενέργεια. Στην αγορά δεν θα υπάρξει πρόβλημα εφοδιασμού και ούτε οι τεράστιες αυξήσεις που ακούγονται για άλλες κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, το κύμα ανατιμήσεων θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται την περίοδο των Χριστουγέννων.